Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία 30 πλέον ετών πραγματοποιείται στο κέντρο του Ηρακλείου τις τελευταίες ημέρες. Η έκθεση χειροτεχνιών από τους κρατούμενους των φυλακών της Αλικαρνασσού φιλοξενείται και φέτος στην πλατεία Δασκαλογιάννη και τραβά παραδοσιακά το ενδιαφέρον των πολιτών. Περιλαμβάνει έργα που οι έγκλειστοι δημιούργησαν στο πλαίσιο εργαστηρίων που οργανώνονται εντός των φυλακών, αναδεικνύοντας τα κρυφά τους ταλέντα. Η εργασιοθεραπεία στα καταστήματα κράτησης είναι η καλύτερη λύση των όλων ούτως ή άλλως. Οπότε αυτά είναι έργα κρατουμένων, τα οποία κάθε πρωί περιμένουν ανυπόμονα πίσω από την πόρτα του κελιού να ανοίξει η πόρτα, να πάνε στο εργαστήριο για να αποτυπώσουν όλα αυτά που έχουν σκεφτεί από βραδείς, για να τα κάνουν πράξη την επόμενη και τη μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη ημέρα. Λειτουργούμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, και θα δούμε κάποια ξύλινα, πύλινα, σταυρουλάκια, σαπούνια. Είναι η μοναδική έκθεση που λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν λειτουργεί άλλη έκθεση. Ξεκινάνε οι τιμές από 1 ευρώ, 2,5, 5, 10, ανάλογα την εργασία και την κατασκευή που υπάρχει στο κάθε εργόχειρο. Γέφυρα επικοινωνίας με τους πολίτες χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη έκθεση, η μοναδική που πραγματοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, αποτυπώνοντας τη θέληση των κρατουμένων τόσο για δημιουργική απασχόληση όσο και για την επανένταξη στην κοινωνία. Οι συμμετέχοντες διαφόρων ηλικιών, με τον μεγαλύτερο να είναι σχεδόν 60 ετών, δημιούργησαν με τα χέρια τους διάφορα έργα με βάση κυρίως το ξύλο, από διακοσμητικά καραβάκια, μπαούλα, ακόμα και σπίτι σκύλου. Οι τιμές των εκθεμάτων είναι αρκετά προσιτές στους πολίτες και τα έσοδα από την πώλησή τους καταλήγουν στους δημιουργούς. Είμαστε το τελευταίο κατάστημα κράτησης στην Ελλάδα, το οποίο έχει εργαστήρια. Δεν υπάρχουν άλλα εργαστήρια στα άλλα καταστήματα κράτησης. Είμαστε το τελευταίο και μοχθούμε για αυτό, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία όλο αυτό, γιατί χρειάζονται υπάλληλοι, δεν έχουμε προσωπικό και όλα αυτά. Η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο μια καλλιτεχνική εκδήλωση, αλλά μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση που αναδεικνύει την αξία της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας ως μέσο επανένταξης. Οι διοργανωτές υπογράμμισαν τη σημασία της στήριξης τέτοιων πρωτοβουλειών που επιτρέπουν στους κρατούμενους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να οραματιστούν ένα καλύτερο μέλλον.